Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά, κύριε Μπαρδούνια. Τι έγινε, ο προϋπολογισμός πέρασε 158, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι αναπτυξιακός, φέρνει αυξήσεις, φέρνουν σημαντικές αλλαγές, φέρνει αύξηση κατά 20% στις εφημερίες των γιατρών και των νοσηλευτών. Αυτά δεν άγγιξαν τα υπόλοιπα κόμματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα? Είναι μία κοροϊδία και μισή. Δυστυχώς πιο σκληρές μέρες έρχονται. Πανηγύριζε η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσαιωτάκης για όλα αυτά που ευνοούν και δίνουν και νέες φορολογικές απαλλαγές το κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία. Πανηγυρίζανε για την επενδυτική βαθμίδα, όμως τους μεγαλοεπιχειρηματίες ευνοούνε. Το 20% στους γιατρούς για τις εφημερίες είναι το κερασάκι στην τούρτα. Στην κυριολεξία, ξέρετε πόσες εφημερίες, πόσα νοσοκομεία χρωστάνε? Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα στην υγεία δεν είναι αυτό, είναι οι προσλήψεις προσωπικού. Μα είπε η κυβέρνηση ότι θα κάνει προσλήψεις. Οι προσλήψεις που θα κάνει μπορεί να λέει κάπου 6.000, αλλά αν υπολογίσουμε αυτούς που έφυγαν και θα φύγουν μέχρι το 2024, στην τελευταία τριετία, ουσιαστικά μιλάμε όσοι φεύγουν με σύνταξη, έτσι. Δεν μιλάω για αυτούς που παρετούνται. Τότε είναι ζήτημα αν είναι 450 γιατροί. Πάντως, 450 θέσεις. Κυρία Μανολάκου, αναπλήρωση δηλαδή αυτονών που δεν μας φτάνουν, έτσι, για να εξηγούμαστε. Ναι, αλλά να σας πω, είπε χθες στην ομιλία ότι παρακολούσαμε ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομικών. Είπαν λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία έχει απογειωθεί και το εξήγησαν. Λένε, έχουμε πάρει, προσέχτε, επενδυτική βαθμίδα, αύξηση των επενδύσεων, αύξηση των καταθέσεων, αύξηση των μισθών, μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, εσείς γιατί ισχυρίζεστε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα? Για να τα πάρουμε. Για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορεί να δανείζεται ευκολότερα. Ποιοι δανείζονται? Οι μεγαλοεπιχειρηματίες πιο φθηνά. Δεύτερον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων λέει πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή, φορολογηλασία λαϊκών στρωμάτων. Ή αν θέλετε, μπορεί το ΑΕΠ να καταγράφει καλύτερη πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από αυτή την πίτα ελάχιστα περισσεύουν για την υγεία ή την παιδεία, δηλαδή τη μόρφωση των παιδιών του λαού. Ναι, αλλά και βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τίποτε στην κυριολεξία η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά μέσα, τα αυξανόμενα ενίκεια στην ενέργεια ή στην πρόνοια, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή όμως. Να σας πω για τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ή των συνταξιούχων. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, 3%. Πόσο θα είναι ο πληθωρισμός? 4,1. Άρα χαμένοι δεν είναι? Και δεν αφορά όλους, αφορά μου το 30%, δηλαδή 750.000 συνταξιούχους τους αφήνει έξω. Ή να έρθω στους δημόσιους υπάλληλους. 12 χρόνια έχουν να δουν αύξηση. Μόνο το 2022 ο μισθός μειώθηκε 7%. Μάλιστα. Και γιατί δεν δέχτηκε, αφού τελειώσαν τα μνημόνια, τη 13η και 14η σύνταξη και το 13ο και 14ο μισθό που κατέθεσε το ΚΚΕ σαν τροπολογία? Άρα λοιπόν, και την ίδια στιγμή τα πάντα εμπορευματοποιούνται. Εντάξει, δεν είναι. Όταν λέτε εμπορευματοποιούνται, τι εννοείτε? Εννοούμε ότι δίνουμε όλο και περισσότερα για αυτά που ήταν κάποτε δωρεά ή με μικρή συμμετοχή, ας πούμε πολλές εξετάσεις στην υγεία. Ή όταν περιμένεις 1 και 2 χρόνια για ένα χειρουργείο, σε διώχνει. Όταν έχεις ανάγκη να χειρουργηθείς, πας στον ιδιώτη. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, στο πρόγραμμα που είχε η Νέα Δημοκρατία παλιά, αλλά για διάφορους λόγους δεν προχώρησε, ήταν και η συγχώνευση
κάποιον περιφερειακό νοσοκομείο που είναι σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιόμετρων για λόγους έτσι, και οικονομίας κλίμακος και για καλύτερη λειτουργία τους. Βέβαια, σε αυτό δεν αναφέρονται τώρα. Ωστόσο, όμως, δεν έχει αποσυρθεί από το σχεδιασμό. Τι λέει το ΚΚΕ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Είναι στα πλαίσια του νέου συγχωνεύσης. Είναι για να μειωθούν οι δαπάνες εκ μέρους του κράτους. Ήδη και αυτή η μικρή αύξηση που είχε σε αυτόν τον προϋπολογισμό στο κομμάτι της υγείας, στο μεγαλύτερο τμήμα, και μιλάω για την αύξηση 4,5% που είχε στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό δεν καλύπτει ούτε την υποχρηματοδότηση, ούτε τις τεράστιες έλλειψεις υποδομές. Και μάλιστα η αύξηση αφορά σε μεγάλο βαθμό απλήρωτες υποχρεώσεις δημοσίων μονάδων υγείας και όχι την κάλυψη νέων αναγκών. Και βέβαια 4,5% αύξηση, αν σκεφτείς ότι ο πληθωρισμός θα είναι 4,1, άρα δεν έχεις αύξηση. Συνεπώς πώς πάει να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις με τις συγχωνεύσεις? Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και αυτό που υπήρχε σαν δημόσιο σύστημα υγείας συρρυκνώνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι παρετούνται γιατροί του ΕΣΥ. Μάλιστα. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν κάτω από το άγχος. Στην κυριολεξία, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει εσείς με γιατρούς. Έχω μιλήσει, γιατί έχω και στην οικογένεια γιατρούς και ξέρω. Ναι, και ξέρω και τις δυσκολίες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Τώρα ρωτάω κάποιον που ήδη είχε φύγει και δούλευε στον ιδιωτικό τομέα. Νιώθεις καλύτερα? Μου λέει, δεν άντεχα στην ώρα της εφημερίας να μου πεθαίνουν ασθενείς. Δεν το άντεχα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι προσλήψεις είναι υπαρθυμούν ένα και αυξήσεις μισθών να ζουν με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μανολάκου, για να προλάβουμε όλα τα θέματα, θέλω να φύγω τρέχοντας να πω σε ένα άλλο θέμα που είναι επίσης σημαντικό. Η τροπολογία που μπαίνει ενσωματώνει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, η εργασίας για το θέμα των μεταναστών, όπου έχει ξεσηκωθεί και έτσι μια αντίδραση στο κυβερνό κόμμα με πρώτον τον κύριο Σαμαρά. Καταρχήν θέλω να μου πείτε, το ΚΚΕ είναι θετικό σε αυτή την τροπολογία, θα την ψηφίσει? Αν ναι, γιατί? Αν όχι, γιατί? Και να προχωρήσουμε μετά. Ναι, αυτή η τροπολογία αφορά τη χορήγηση άδεια διαμονής σε μετανάστες που ζουν στη χώρα μας τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς χαρτιά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται αόρατοι. Από τη στιγμή που δεν έχουν χαρτιά, θεωρούνται αόρατοι. Δηλαδή έχουν ανάγκη υγείας ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού. Κάναμε αγώνες για να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Θα το ψηφίσετε? Είναι, η διατύπωση βεβαίως δέχεται βελτίωση, αλλά λέμε είναι σε θετική κατεύθυνση. Εάν είναι έτσι, ναι, προσανατολιζόμαστε να είμαστε θετικοί. Αλλά επειδή, όπως λέτε εσείς, έχει ξεσπάσει εσωκομματική αντιπαλότητα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε με ποια μορφή θα φτάσει. Ξέρουμε επίσης ότι δεν είναι για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων, γιατί δέχονται τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση και από εργοδότες και από δουλεμπορικά κυκλώματα. Ουσιαστικά πάνε να ικανοποιηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα και αφεντικά, τα οποία έχουν ανάγκη από χαμηλής τιμής εργατική δύναμη. Έρχεται και καθυστερημένα. Εδώ τώρα θέλω το εξής να μου πείτε. Είχε ένα δημοσίευμα σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το λάβατε υπόψη, όπου ουσιαστικά άφηνε να εννοηθεί ότι όλο αυτό είναι μια διευκόλυνση σε κάποιους για να ξεκινήσουν συνεργασίες στο ελληνικό. Τίποτε μην αποκλείεται, γιατί... Δεν το λέω εγώ, μεταφέρω τις πληροφορίες μιας εφημερίδας, έτσι? Ναι, δεν... ναι, εντάξει, το διάβασα τον τίτλο, συνδέονται και με άλλα πράγματα και εφημερίδες έχουν βγει με πρωτοσέλιδα. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα όμως εξυπηρετεί το κεφάλαιο, όχι μόνο στο ελληνικό, να ξέρετε ότι
θα δουλέψουν χιλιάδες κόσμος. Με πάνω από 20.000 εργαζόμενοι, εκτιμούν. Ναι, σας το λέω γιατί όταν πέρναγε η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, που το ψήφισαν όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθε το νομοσχέδιο, μας είχαν δώσει και το φάκελο, το πώς θα φτιαχτεί αυτό το έργο. Άρα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και σε άλλους κλάδους ζήτηση φτηνών εργατικών χεριών και στις αγροτικές επιχειρήσεις. Γιατί όμως λέτε φτηνών, να σας πω κάτι, από τη στιγμή που θα νομιμοποιηθούν και θα πρέπει να εργαστούν, θα πρέπει να έχουν και ασφάλεια και συνταξιοδοτικό και να παίρνουν τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Ναι, συνδέουν την άδεια όμως στη, με την... δένονται κατά κάποιο τρόπο πιο σφιχτά με τον περιορισμένο χαρακτήρα δικαιωμάτων στην προσωρινότητα, μιλάω σε σχέση με την προσωρινότητα του μέτρου, και ότι θα εκβιάζονται να μπορεί να δουλεύουν και περισσότερες ώρες από τον εργοδότη για να πάρουν αυτά τα χαρτιά. Να έχετε άδεια παραμονής, θα σας δίνω αναγνώριση. Μάλιστα. Ότι είσαστε εδώ, δεν είσαστε αόρατοι. Εμείς λέμε ότι πάντα αγωνιζόμαστε να έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι Έλληνες μετανάστες όταν πηγαίνουν σε άλλα κράτη πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους. Αποτελούν και οι μετανάστες μέρος της εργατικής τάξης και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχουν τη ζωή που τους αξίζει. Ότι έχουν... χαμηλότερα έχουν, γιατί το φαινόμενο που είχαμε και το καλοκαίρι, είχαμε μαζική μετανάστευση μεταναστών, κυρίως στην Ιταλία. Τώρα πάνε και στην Ισπανία, που δίνουν ευκολότερα όλα τα χαρτιά αυτά, και στη Γερμανία. Κυρία Μανουλάκου, για να προλάβω, γιατί μας μένουν 3-4 λεπτά, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αρχές του 24 θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο, νόμος που θα έρθει και θα ψηφιστεί. Για να δούμε. Και σας ρωτώ γιατί, επειδή είχα ενημερώσει τους φίλους και τις φίλες ακροάτες ότι θα είστε εσείς μαζί μας σήμερα, έχω από κάποιους το ερώτημα ποια θα είναι η στάση του ΚΚΕ και το σχετίζουν με την υποχρέωση που έχουν τώρα πολλές οικογένειες που τα παιδιά τους δεν περνάνε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, να αναγκάζονται να τα στέλνουν στο εξωτερικό, επιβαρύνοντας κατά πολύ τον προϋπολογισμό τους, λέγοντας ότι μήπως ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα έχει ένα καλό έλεγχο από το κράτος, θα μπορούσε να βοηθήσει και τις οικογένειες αυτές να κρατήσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Να σας απαντήσω. Ξεκινάω από το πρώτο, όταν σας λέω ότι η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Αυτή είναι η θέση μας, με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Και να είναι πλήρης η κατοχήρωση στη δωρεάν παροχή παιδείας για όσους βρίσκονται και στη χώρα. Εντάξει. Και μάλιστα λέγαμε ότι και το άρθρο 16 του Συντάγματος έπρεπε να συμπληρωθεί, που λέει δεν επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών ανώτατων ιδρυμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τις οικογένειες, παραμένει ταξικό. Όσοι έχουν λεφτά μπορούν να τα στείλουν. Αν ήθελε όμως η κυβέρνηση να βοηθήσει, έχει επιλογές και ευκαιρίες για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Και εμείς ρωτάμε, γιατί δεν καταργεί την ελάχιστη βάση εισαγωγών που κάθε χρόνο αποκλεί χιλιάδες νέους από τα ΕΗ και οδηγεί και σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις τμήματα χαμηλής ζήτησης. Ή γιατί δεν επιτρέπεις όσους δίνουν δεύτερη φορά πανελλήνιες εξετάσεις να κρατούν βαθμολογία σε όσα μαθήματα επιλέξουν. Εμείς τα έχουμε προτείνει. Αυτά και τα δύο είναι πολύ απλά μέτρα πραγματικής και άμεσης διευκόλυσης των μαθητών και των οικογενειών τους. Σε όλους αυτούς τους επίδοξους ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΑΕΗ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα όμως γιατί τα βάζουν, γιατί επιλέγουν και μέτρα ώστε να στέλνουν πελατεία σε όλα τα ιδιωτικά αυτά που θέλουν να δημιουργήσουν. Η αγορά της Ελλάδας είναι πληθυσμιακά συγκεκριμένη.
Και τα δημόσια ΑΕΗ που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγο για αυτή την αγορά. Μάλιστα. Γιατί όποιος επενδύσει σε ένα ιδιωτικό ΑΕΗ θα θέλει να έχει εξασφαλισμένη πελατεία. Άρα τι βάζει το δημόσιο, οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και οι προηγούμενες. Μπορεί όμως να είναι ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό αγγλόφωνο, Φερρυππίν, και να μαζεύει από όλη την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια κόσμο. Λέω εγώ, θέλοντας να κάνω το δικηγόρο στη συζήτηση. Ναι, με έναν τρόπο ήδη έχουν προχωρήσει τέτοιες μορφές. Όπως η ιδιωτικοποίηση έχει περάσει σχεδόν καθ' ολοκλήρου σε όλα τα μεταπτυχιακά. Δεν πληρώναμε και πληρώνουμε. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι και χωρίς να υπάρχει αυτό που λέτε, ήδη η ιδιωτικοποίηση προωθείται. Γιατί εμπορευματοποιείται η παιδεία, όπως εμπορευματοποιείται και η υγεία. Δεν πρέπει να περάσει, δεν πρέπει να αφήσουμε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο Καρμανιόλα στη Βουλή. Μάλιστα. Και λοιπόν, οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι, τους είδαμε να συντονίζονται. Μάλιστα. Κυρία Διαμάντου Μανουλάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και σας. Σε εσάς. Γεια σας.